Θα ξεκινήσουμε με το θέμα της εκαθάρισης, με αφορμή και μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ φυσικά με τον προσκεκλημένο μας, γιατί έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα. Μπορεί να μας μιλήσει και για το κομμάτι της εκαθάρισης, αλλά και για το μπάσκετ. Και αναφερόμαστε στον κύριο Στάθη Ρούσο, που είναι από τους πολύ γνωστούς φοροτεχνικούς της Θεσσαλονίκης, γνωστός Αριανός, και θα τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, κύριε Ρούσο? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, και εμείς προσπαθούμε. Στο μπάσκετ πάντως μια χαρά τα πάτε, δεν έχετε τα προβλήματα που έχει το ποδόσφαιρο από πέρσι που εμφανίστηκε ο κύριος Λάσκαρης. Έχει μπει μια σειρά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και αγωνιστικά η ομάδα προοδεύει, και σίγουρα δεν έχετε τις έννοιες που έχει το ποδόσφαιρο. Σίγουρα, βέβαια, όχι από πέρσι, από τρία χρόνια πριν έχει μπει σε μια οικονομική σειρά. Ναι, σωστά. Με επιστέγασμα την έλευση του μεγαλομετόχου του κ. Λάσκαρη, που όμως είδε ότι υπάρχει ελεύθερο πεδίο για να μπορεί να επενδύσει. Ναι. Του είχατε στρώσει το έδαφος, νομίζω, εσείς με την προσπάθεια που κάνατε με τον κύριο Αρβανίτη τα προηγούμενα χρόνια, και πολύ καλά κάνατε και με διορθώσατε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε κιόλας, εφόσον χωρίς αυτά Άρης δεν θα υπήρχε. Σωστά, σωστά. Εντάξει. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με κάτι άλλο. Για το θέμα της εκαθάρισης, με το οποίο επίσης ασχολείστε και έχετε αναλάβει αυτό το που λέμε λογιστικό κομμάτι της εκαθάρισης, καλά το λέω? Ναι, η εκαθάριση έχει το λογιστικό και το νομικό κομμάτι, το φορολογικό και το νομικό κομμάτι, αλλά στην ουσία πρόκειται για την εκαθάριση. Μάλιστα. Η εκαθάριση, κύριε Σταυρόπουλε, προχωράει κανονικά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον στη δουλειά μου, γιατί ο Άρης δεν είναι δουλειά μου, είναι καθαρά το χόμπι μου και καθαρά ό,τι κάνω το κάνω από αγάπη, και μόνο από αγάπη, γιατί με αγάπη θέλω να κάνω για να μπορώ να τα κάνω και καλά. Είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Το θέμα ήταν όλο το θέμα πολλές φορές, γιατί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες άκουγα και εγώ το τι γινόταν στα ραδιόφωνα, τι εφημερίδες που διάβαζα, όχι καθυστερήσαμε, όχι κάναμε και οτιδήποτε τέτοια που λιγόταν. Όλα αυτά ήταν, και ο κόσμος, ο πολλής κόσμος δεν ξέρει κιόλας και μπορεί να τα πιστεύει Θα πρέπει να καταλάβει ο πολλής κόσμος ότι τουλάχιστον σε ό,τι ασχολούμαι εγώ, δεν θα είμαι κάτι που θα βγαίνω να μιλήσω, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, σε ό,τι ασχολούμαι εγώ τουλάχιστον από το δικό μου το κομμάτι, όταν αναλαμβάνω κάτι, το πρώτο μέλημα που έχω είναι να τελειώσει, και θα τελειώσει κιόλας η καθάριση όσο αυτό το δικό μου το κομμάτι. Ναι. Τώρα, πολλά πράγματα που γίνανε δεν χρειάζεται να μαθαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω ότι αν είναι και σόφρο να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί η καθάριση έτσι πως έχει γίνει στον Άρη, έτσι πως είναι στο ποδοσφαιρικό Άρη, δυστυχώς είναι ένα πράγμα στα αριστερά, υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές που δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να μιλάω, γιατί προετοιμάζουμε πάντα την επόμενη μέρα. Οπότε όταν μιλάς, προετοιμάζεις και τον αντίπαλο για την επόμενη μέρα. Και δυστυχώς το ποδόσφαιρο του Άρη έχει αποδειχθεί ότι τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές, που εμένα τουλάχιστον αυτό με αφήνει ανεπηρέαστο μεν, αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όσο δουλεύουμε και όσο υπάρχει ομαδική δουλειά, και συσπηρωθούμε όλοι κάτω από αυτό που λέγεται καθάριση του Άρη, γιατί πρέπει να δούμε, μήπως υπάρχει κάποιος που δεν θέλει την καθάριση, θα κάνει όλα αυτά. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε ας αφήσουμε τους ειδικούς, μέσα εισαγωγικά ειδικούς, αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ειδικοί, εγώ όπως νομικό τμήμα με τον κύριο Γρόγιο, τον κύριο Μαστογιάννη, και με την ομάδα του, με τον κύριο Καλυπίδη, που το τελευταίο καιρό έχουμε πολύ καλή συνεργασία, και αυτό είναι το πρώτο ευχάριστο. Για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγεται καθάριση. Ναι. Πάντως θα συμφωνήσετε ότι τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχουμε εμείς, ότι αυτό το τελευταίο ένας-δύο μήνες, δηλαδή, έχει λίγο λαδωθεί η μηχανή, να το πω έτσι, γιατί υπήρχε Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι, ξέρετε, η καθάριση είναι ως ανώνυμης εταιρείας, είτε αυτή είναι ΠΑΕ, ΚΑΕ ή οτιδήποτε άλλο ανώνυμη εταιρεία, έχει μια συνέχεια. Ναι. Όλο το θέμα δημιουργήθηκε της μεσαγωγικά παλαιοκαθυστέρησης, λόγω ότι δεν είχε δημοσιευθεί ο ισολογισμός 30/2014 από την προηγούμενη διοίκηση της ΠΑΕ. Και λογικό που δεν δημοσιεύτηκε, εγώ δεν θέλω να πω γιατί δημοσιεύτηκε, με όλα αυτά που γίνανε εκείνη τη χρονιά. Ένας υπάλληλος μας έρθει στο θέμα ότι πρέπει να δημοσιευτούν και αυτά εδώ πέρα, οπότε
έπρεπε να γίνουν και κάποια ακόμα πράγματα. Ναι. Ναι. Α, δηλαδή εσείς μας λέτε τώρα ότι επειδή δεν είχε δημοσιευτεί ο ισολογισμός όπως έπρεπε κανονικά εκείνη τη σεζόν, τη σεζόν 13-14 δηλαδή, που ναι, τότε που άριστα είναι στη Σούπερ Λίγκα ακόμη. Ναι. Ήταν στη Σούπερ Λίγκα, απλώς ήταν με τρεις διοικήσεις, άλλος ναι. ξεκίνησε. Α, ο Ηλιάδης είχε ξεκινήσει, ναι, σωστά, ναι. 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 Τώρα έπρεπε να βρεθεί ποιος θα το υπογράψει τον ισολογισμό, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλά κέρια ερωτήματα. Σου λέω άλλος ποιος θα υπογράψει τον ισολογισμό. Ποιος από τους τρεις θα υπογράψει, που από κανένας τους τρεις δεν μπορεί να υπογράψει, δεν θα ήθελε να υπογράψει πρώτον. Ναι. Κατά δεύτερον, η διαδικασία, όπως και έχω ξαναπεί, ο ισολογισμός κατέβηκε κανονικά. Τώρα κάποια τυπικά που μας ζητήθηκαν, που δεν ξέρω αν είναι και σωστό που μας ζητήθηκαν αυτά τα τυπικά, ναι, ναι. κάποια στοιχεία που μας ζητήθηκαν, mm-hmm. που επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι σωστό που μας ζητήθηκαν από αυτούς που μας ζητήθηκαν. Για να τα υποβάλουμε. Mm-hmm. Τα λύσαμε το τελευταίο καιρό mm-hmm. με τις συνάντησεις που είχαμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τώρα, εφόσον βρεθεί η λύση με το ορίσιο, mm-hmm. η εκαθάριση θα τελειώσει κανονικότατα. Αυτό που γνωρίζουμε από πέρυσι κιόλας, κύριε Ρούσο, που είχατε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, είναι ότι ο Άρης είχε πάρει κανονικά πρωτόκολλα από το Γεμίτς. Δεν είχε κατατεθεί ο ισολογισμός. Έχει πάρει κανονικά πρωτόκολλα από το Γεμίτς. Ο ισολογισμός είναι ακριβώς, κύριε Σαββόπουλος, ο ισολογισμός είναι με ημερομηνία του 15, με Μάιο του 15 η κατάθεσή της. Ναι. Σας είπα, μας ζητήθηκαν κάποια έξτρα πράγματα που αργήσαν να μας ζητηθούν κιόλας. Αλλά δεν εξετάζουμε αυτό, γιατί σας λέω και πάλι ότι η εκαθάριση, από τη στιγμή που ξεκίνησε, για να τελειώσει η εκαθάριση, θα πρέπει να εκτιμηθεί. Εκτός από όλα τα άλλα θα πρέπει να εκτιμηθεί το ορίσιο. Ναι. Έτσι. Σωστά. Το θέμα του ορισίου καθυστέρησε και αυτό τους τελευταίους 4-5 μήνες. Μια με την αποχή του δικηγόρου, μια με την απεργία του δικηγόρου, μια με την αναβολή που ζητήθηκε. Εκδικάστηκε προχτές, εκδικάστηκε χτες. Ναι. Θα βγει η απόφαση. Έχουμε το θέμα και της αξίας. Είναι πάρα πολλά πράγματα, κύριε Σαββόπουλο. Δεν θέλω να μπω σε πιο πολλές λεπτομέρειες, γιατί ναι. όσο μπαίνεις σε πιο πολλές λεπτομέρειες υπάρχουν πιο πολλά γιατί. Αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που θέλω να πω, εγώ τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά και σαν το φοροτεχνικό της εκαθάρισης, ότι η εκαθάριση όσον αφορά το φοροτεχνικό κομμάτι, είμαι απόλυτο σίγουρος για το νομικό, έτσι, γιατί οι δικηγόροι μας, η νομική μας υπηρεσία κάνει θαύματα στον Άρη, αυτό το έχω πει πολλές φορές, και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι για τις νομικές μας υπηρεσίες, τις νομικές μας ομάδες, ειδικά με τον κύριο Γρόλιο. Αλλά χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον κύριο Γρόλια, απλώς τα αποτελέσματα το δείχνουν, προχωράμε και θα γίνει κανονικά. Ναι, και να μην ξεχνάμε και όλες, συγγνώμη που τώρα που θέλετε να σας να μιλήσετε, απλώς τώρα μου στο μυαλό, μην ξεχνάμε και για το 99 του Σκάιαρης, τα ίδια ακριβώς λέγανε κάποιοι. Ναι. Ακριβώς τα ίδια πράγματα λέγανε κάποιοι, ακριβώς πάλι και εμείς δεν λέγαμε τίποτα, μπορεί να μας δεν θα γίνει, και όμως έγινε. Ναι. Αφήστε λοιπόν, αφήστε όχι εσείς, αλλά ο κόσμος. Ναι. Και επειδή και εγώ μέσα στον κόσμο ανήκω, έτσι, και εγώ δεν θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι ακριβώς γίνεται. Εγώ θέλω να ξέρω αν θα ολοκληρωθεί ή όχι. Εντάξει, εμείς αρκούμαστε τώρα. Και ο κόσμος νομίζω πρέπει να αρκείται σε αυτό που μας μεταφέρεται, ότι τα πράγματα βαίνουν ομαλώς και ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία όσον αφορά το κομμάτι το οποίο έχετε αναλάβει εσείς, φυσικά εννοείται, γιατί αυτό σας φιλοξενούμε, και ότι όσον αφορά τον ισολογισμό έναρξη ξεκαθαρίσεις, όπως λέγεται, αφενός έχει πάρει κανονικά από πέρυσι το Μάιο αριθμό πρωτοκόλλου στο ΓΕΜΗ, και όσον αφορά τη δημοσίευση θα γίνει τις επόμενες μέρες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί μαζέψατε αυτά τα συμπληρωματικά που σας ζητήσαν. Ναι, σωστά. Και δεν τίθεται κάποιο ζήτημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος του Άρη θα πρέπει να είναι συσπηρωμένος. Αυτό πρέπει να είμαστε. Ναι. Πρέπει, το λέω πολλές φορές, και μπορεί να είναι κουραστικός, πρέπει το μπάσκετ να είναι ο προάγγελος το τι ακριβώς έγινε στην ΚΑΕ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς ήταν η ΚΑΕ πριν από 3 χρόνια. Γιατί τώρα μπορεί να ονειρευόμαστε πράγματα, και ο ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Αλλά πριν από 3 χρόνια η ΚΑΕ ήταν στα πρόθυρα, αν όχι είχε πέσει. Δεν είχαμε ξένο και σήμερα δέστε που είναι. Ναι. Όλα αυτά όμως πώς γίνανε. Γίνανε είναι αποτέλεσμα ενός πράγματος. Της εισπύρωσης και της ομαδικής δουλειάς που κάναμε, χωρίς να υπάρχουν αντιπαλούμενα στρατόπεδα. Στο ποδόσφαιρο, ενώ μας έχει ρίξει αυτό το πράγμα, αυτή η διαμάχη μεταξύ των διαφορετικών απόψεων, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω πολλές φορές για ποιο λόγο γίνεται. Ναι. Είμαστε γάμα εθνική, ακόμα και τώρα πια υπάρχουν άλλοι που ακούγονται διαφορετικές φωνές. Ναι. Πάντως εσείς που χειρίζετε αυτό το κομμάτι, κύριε Ρούσο, έχετε και ένα πλεονέκτημα, αν μου επιτρέπετε, επειδή είστε και ένας από τους πιο γνωστούς Αριανούς που βοηθάτε πάντοτε και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον Άρη. Γνωρίζετε την ανθρωπογεωγραφία του Άρη, άρα ξέρετε από πού μπορεί να προκύψουν και τα όποια προβλήματα στο θέμα της εκαθαρίσεις, δεν είναι? Ναι, κύριε Σαββόπουλο, εντάξει, το γνωρίζω βέβαια, αυτό είναι κάτι που με λυπεί, γιατί δεν ξέρω αν ποιος θέλει να κάνει καλό
γιατί στο τέλος δεν ξέρουμε, εγώ αυτό που θέλω είναι το καλό του Άρη. Και το καλό του Άρη είναι μόνο αν υπάρχει ομοψυχία. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς καλό του Άρη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρέπει να συσπηρωθούμε, πρέπει να πούμε ότι εμείς είμαστε Άρης και δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ούτε είναι κάποιος πιο πολύ Άρης. Εγώ είπα και στον κύριο Καρυπίδη, λέω όποιος θέλει να αναλάβει, εγώ μπορώ να το βοηθήσω ούτως ή άλλως. Όταν στην αρχή ξεκινήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πια με τα ραντεβού που έχουμε κάνει, που έχουν λάβει γνώση και ο ΑΣ και ο καθαριστής και η υγειονομική υπηρεσία και άνθρωπος από τη διεύθυνση εμπορίου, και έχουμε κατασταλάξει στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό θα ακολουθήσουμε. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δικαιωθούν. Ναι, φαίνεται ότι το τελευταίο δίμηνο υπάρχει μια πολύ σημαντική εγρήγορση σε όλα τα ραντεβού. Είναι παρόντες και ο ερασιτέχνης. Ναι, είχε να κάνει και με το ακίνητο αυτό. Όταν υπήρχαν, γιατί αυτό η εκδίκαση για την αξία του ακινήτου του Ορυσίου ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθάρισης, γιατί για να ολοκληρωθεί η καθάρισης πρέπει να εκποιηθεί αυτό. Θα εκποιηθεί όμως, κύριε Ρούσο. Εσείς τι εκτίμηση μπορείτε να κάνετε? Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι το αντικείμενό σας. Απλά είναι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το Ρήσιο, τουλάχιστον, δεν ξέρω αν το εκλαμβάνετε κι εσείς έτσι. Νομίζω ότι εάν ο Άρης προχωρήσει, δείξει, βγει, οριστεί μια τιμή, ότι ο Άρης συνεχίζει, προχωράει, κάνει τις ενέργειες που πρέπει, αυτό νομίζω ότι πρέπει να εκτιμηθεί από εκεί που πρέπει να εκτιμηθεί όταν έρθει η ώρα να συστήσει ο Άρης νέα εταιρεία. Θα εκτιμηθεί καταρχάς τη στιγμή, πιο πολύ και η ομάδα που έχει κάνει ο κ. Καρυπίδης, που είμαστε πρώτοι, που δεν έχουμε θέματα άλλα, και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που εκτιμάται. Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Θα είναι πάρα πολύ άδικο δηλαδή ο Άρης να τερματίσει 15-20 πόντους και να πάρει την άνοδο και να του δημιουργήσουν πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ναι, μπράβο. Και σε αυτό ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα και υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να τους ξέρουμε. Και εγώ να σας πω, να δεν θέλω να μπω και σε αυτό το τρυπάκι να σκεφτώ. Αν τυχόν υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούν να βάλουν την τροποδία στον Άρη. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε αυτό το θέμα. Μας είπατε τι ακριβώς έχει γίνει και τι θα γίνει. Έχετε πλέον συγκεκριμένη εικόνα, άπαντες όσοι εμπλέκεστε στο συγκεκριμένο ζήτημα και το δρόμο που θα ακολουθήσετε πλέον. Έχει χαρακτεί ο δρόμος. Για να σας πω την αλήθεια, σας έχω πει το 1/10 αυτά που θα ήθελα να πω, αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί τα άλλα παραπάνω δεν ενδιαφέρουν ούτε τους ακροατές ούτε κάποιον άλλο. Ναι, εντάξει, τώρα αν είναι και κάποια εξειδικευμένα πράγματα, εντάξει, νομίζω ότι δεν θα κουράσουμε και τον κόσμο τώρα να λέμε. Σωστά. Πείτε μας λίγο και εκεί στην ΚΑΕ. Καταρχάς, επειδή έγινε μια συνάντηση στις αρχές αυτής της εβδομάδας και για το Αλεξάνδριο, για το Παλέ, τελικά είναι όντως αρνητική η απάντηση της διοίκησης στο αίτημα που έχει καταθέσει ο Άρης μια συμπληρωματική κερκίδα για να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου? Πάντως δεν είναι θετική. Δεν είναι θετική. Δεν θα το πέσω αν είναι θετική ή όχι, πάντως δεν είναι θετική. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συντελούν ώστε να μην μπορέσει να γίνει αυτό, αλλά ακόμα και πόσο γνωρίζω κιόλας, γιατί στην ΚΑΕ ξέρετε ποιο είναι το καλό, κύριε Σαββόπουλε. Έχουμε ξεχωρίσει τους ρόλους μας και ο καθένας ασχολείται με αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, χωρίς να σημαίνει ότι ενημερωνόμαστε μετά όλοι, οπότε δεν μπλεκόμαστε όλοι σε όλα τα θέματα. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ήταν θετική. Δεν ξέρω αν ήταν αρνητική. Ναι. Και δεν ξέρω τι θέματα έχει, αλλά σίγουρα είναι θέματα που θα ξανασυζητηθούν. Ναι. Πάντως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και το λέω πρόβλημα, εντάξει, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο η ΚΑΕ, ο Άρης χάνει έσοδο. Υπάρχει μια τρελή συσπήρωση αυτή τη στιγμή γύρω από την ομάδα. Υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια που έχει να δώσει ο Άρης και στα play-off μέχρι το τέλος της σεζόν. Έχετε του χρόνου μια καινούργια διοργάνωση στην οποία θα πάρει μέρος ο Άρης και όπως καταλαβαίνετε με τη συσπήρωση που υπάρχει και τη δυναμική που αποκτά ο Άρης θα μπορούσε να υποφεληθεί και από παραπάνω εισιτήρια φυσικά, εννοείται. Σωστά. Δίκιο έχετε σε αυτό. Μπορούμε να βρούμε όμως και άλλους τρόπους να μικρύνουμε αυτή τη σαλίδα. Μην ξεχνάτε, έχουμε το τουρνουά του Νίκου Γκάλη που φέρνει αυτό έσοδο. Έχουμε την boutique. Έχουμε ένα τμήμα marketing που το στείλουμε τώρα και πιστεύουμε θα είναι ακόμα καλύτερο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η συσπήρωση του κόσμου πρέπει να είναι πάντοτε και άσχετα με τα αποτελέσματα, γιατί αν μη τι άλλο δείχνουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Όταν ο Άρης βρίσκεται σε χέρια Αριανών και αυτή τη στιγμή είναι σε χέρια Αριανών, και η οικογένεια Λάσσα πιστεύω ότι είναι Άρης και περιεργείται από αγάπη όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε, να ξέρει ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Ναι, αυτό όντως. Έτσι φαίνεται. Εκτός και αν, δεν ξέρω, κάποια στιγμή βέβαια δεν βοηθάει και η παρούσα συγκυρία στη χώρα, μπορεί να πιέσει ο Άρης και να διεκδικήσει και να αποκτήσει τελικά αυτό που δικαιούται μπασκετικά. Ένα γήπεδο, κύριε Ρούσο. Δηλαδή, σωστά, βέβαια. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Από την άλλη και το Παλαιό όμως είναι ένας θρύλος για τα αθλητικά κλειστά στην Ευρώπη. Σωστά, ναι, είναι και αυτό. Και είναι ένα γήπεδο που είναι στο κέντρο της πόλης. Πολύ λίγα γήπεδα είναι στο κέντρο της πόλης. Και εκτός από αυτό, η επένδυση η άλλη θα είναι πια κάτι πολύ μεγάλο που θα πρέπει να μπουν τα κατάλληλα και τα business plan και οι προοπτικές του για να μπορεί να συντηρηθεί. Κάθε πράγμα στον καιρό του, αντιλαμβάνομαι αυτό. Ναι. Σωστά είπατε για το Αλεξάνδρου, αλλά δεν πάβει κυριαρχώς ένα παλιό γήπεδο. Μπορεί να είναι στο κέντρο, μπορεί να έχουμε συνδέσει όλοι μας τρομερές στιγμές σε αυτό το γήπεδο. Παλιό είναι, το Γουέμπλεϊ παλιό είναι, αλλά όταν πιένετε μέσα στο Γουέμπλεϊ, που έχουν και άλλα καινούργια γήπεδα, αλλά όταν πιένετε μέσα στο Γουέμπλεϊ, νιώθετε άλλα vibes. Εντάξει, ανακαινίστηκε εκ βάθρων το Γουέμπλεϊ, κύριε Ρούσα. Χτίστηκε από την αρχή. Γκρεμίστηκε και χτίστηκε από την αρχή τώρα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα δύο. Είναι ανώμια τα μεγέθη, νομίζω. Καταλαβαίνετε που θέλω να το πω, αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι δεν είναι τη παρούση να συζητάμε. Να είμαστε κοντά στην ομάδα, είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ, είτε οποιοδήποτε τμήμα, να είμαστε κοντά, να έχουμε ψυχία και να ξέρουμε ότι όλοι έχουμε το κοινό στόχο, που ο κοινός στόχος είναι να πηγαίνει καλά. Αυτό που λέγεται Άρης. Πάντως, αν μη τι άλλο. Εγώ τώρα έτσι έχω μεγαλώσει και έτσι θα συνεχίσω. Πάντως, αν μη τι άλλο, αν με επιτρέπετε, το διασκεδάζετε στα παιχνίδια του Άρη πλέον. Σας είδαμε να πανηγυρίζετε έξαλλα τη νίκη κοντά στην ΑΕΚ. Δίπλα σας ήταν και η κυρία Ευσεβίου, η οποία αυτή και αν δεν το πανηγυρίζει πλέον έξαλλα. Αυτό είναι πολύ. Ναι, το διασκεδάζουμε γιατί ξέρουμε πολύ καλά, ειδικά κάποιοι που είμαστε πιο παλιά, ας το πούμε και εγώ, ότι πριν από δύο χρόνια δεν είχαμε ξένο, κύριε Καβόπουλε. Ναι, το ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το παρελθόν μας. Ναι. Πριν από δύο χρόνια δεν είχαμε ξένο, γιατί δεν μιλάμε πριν από δύο χρόνια. Είναι πολύ κοντά το πριν από δύο χρόνια. Ναι. Για να δούμε πού έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Και ξέρουμε πώς έχουμε φτάσει. Η αλήθεια είναι ξέρουμε τι αγωνίες έχουμε τραβήξει, ξέρουμε τι ώρες, τι εργατόρες έχει τραβήξει και η διοίκηση του Αρβανίτη. Η διοίκηση του Αρβανίτη ακόμα περισσότερο. Τότε που διαιτητή η πόρτα ήταν διαφορετική και τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι με την έλευση της οικογένειας του Λάσκαρη που είδε όλο αυτό το πράγμα και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε. Και το ευχάριστο είναι, επειδή το ζείτε και εσείς και το αντιλαμβάνεστε, ότι δεν λειτουργεί και νεοπλουτιστικά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, η διοίκηση. Όχι, αυτό ήταν η αρχή, κύριε Θεόπουλε, αυτό ήταν η αρχή δικιά μας, ήταν στο πρώτο ραντεβού που βρεθήκαμε την οικογένεια. Τον κύριο Λάσκαρη, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπαμε εμείς και ευτυχώς και ο κύριος Λάσκαρης και δεν χρειάζεται να πούμε για άλλα παραδείγματα αλλωνών επενδυτών στον αθλητισμό, ότι το έχει και αυτός και χάρηκε πάρα πολύ που έχουμε τις ίδιες απόψεις. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και θα περιμένουμε τα νεότερα όταν θα είστε σε θέση να τα αναφέρετε όσον αφορά την εκαθάριση. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ και σας. Καλή συνέχεια.